19%. Μείον 17%. Τα γενώσιμα που εγκρίναμε τώρα κάτω από το άκτος. Μείον 48%. Μείον 50%. Μείον 33% πολυεθνικών εταιριών. Εγώ, ο ντίλερ των πολυεθνικών εταιριών, λοιπόν, φέρνω στη Βουλή μεθαύριο μία τροπολογία που θα οδηγήσει τη συγκεκριμένη και πολλές άλλες εταιρείες που παράγουν αυτά τα φάρμακα στο να χάσουν μείον 36, μείον 39, μείον 17, μείον 48, μείον 50, μείον 33. Κύριε Κοσιόνη, αν δεν ήμουν ντίλερ τους, τι θα έκανα? Εδώ λοιπόν απαντάτε στις κατηγορίες που σας απευθύνθηκαν από την Αυγή, ότι εσείς τα έχετε βρει με πολυεθνικές και είστε ντίλερ αυτών των εταιριών. Αυτό δικαιολογεί τη δική σας αντεπίθεση που κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι το γραφείο τύπου των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών? Εγώ δεν είπα των ελληνικών. Επ' αυτού σας ρωτώ λοιπόν αν έχετε στοιχεία. Εγώ αυτό το οποίο έθεσα από την αρχή και το θέτω ακόμα, παρά από αυτή τη φεδρή μήνυση και αγωγή που άκουσα ότι θα μου καταθέσει ο ραδιοφωνικός στο κόκκινο, είναι πάρα πολύ απλό. Ένα κόμμα, και μάλιστα το κόμμα της εξωματικής αντιπολιτεύσεως, δεν μπορεί να κάνει business. Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει. Και έχει ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος αναγκακά κάνει διαφημιστικά συμβόλαια. Λέω λοιπόν, είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και ψηφίζει για το άκτος να μην πέσει μείον 36%. Να μην πέσει μείον 36%. Είναι εδώ την ίδια στιγμή να δέχεται διαφημίσεις από πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες στον ραδιοσταθμό του? Κύριε Μπασκόζο, τι λέτε? Εγώ θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Από πού και ως πού ο κύριος Γεωργιάδης δικαιούται να μιλάει για υπαγόρευση της φαρμακευτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ από τις πολυεθνικές φαρμάκου, παίρνοντας σαν αφορμή μια πολύ χαμηλού κόστους διαφήμιση που έχει ο ραδιοφωνικός σταθμός στο κόκκινο? Κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι με 2.000 το μήνα δεν μπορεί να συζητάει για οποιαδήποτε διαπλοκή, είναι αστείο. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό ο Υπουργός, αλλά του αρέσει αυτού του τύπου η αντιπαράθεση. Εγώ λέω λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ότι συκοφαντείτε κάνοντας αυτό το πράγμα, και το ξέρετε ότι συκοφαντείτε, το κάνετε εν γνώση σας. Πιθανόν να έχετε άλλες προσλαμβάνουσες παραστάσεις, άλλες εμπειρίες που να σας κάνουν να σκέφτεστε έτσι. Οι ηθικοί κώδικες της αριστεράς δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους συκοφαντίες, γι' αυτό είναι και τόσο οξία η αντίδραση της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ και του ραδιοσταθμού στο κόκκινο. Ήθελα να σας ρωτήσω από αυτού. Όποιος διαφημίζει, ο ραδιοσταθμός στο κόκκινο είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που λειτουργεί έτσι με τους κανόνες ελεύθερης αγοράς, φαντάζομαι το δέχεστε αυτό. Όποιος διαφημίζει μια εταιρεία σημαίνει ότι διαπλέκεται μαζί της. Πάμε λίγο με τη σειρά. Όχι, φυσικά. Είναι διαφορετικό πράγμα όμως να έχει μια διαφήμιση ο Sky και διαφημιστικό πράγμα να έχει μια διαφήμιση στο κόκκινο. Γιατί ο Sky δεν έχει βουλευτές στη Βουλή να ψηφίζουν και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση να ψηφίζουν κατά της μειώσεως της τιμής όλων των φαρμάκων, το τονίζω, όλων των φαρμάκων και των πολυεθνικών. Όσον αφορά, εγώ έχω έρθει με χαρτιά σήμερα, όσον αφορά για το ήθος της αριστεράς και δι' του ΣΥΡΙΖΑ, για πάμε λίγο πάλι την κάμερα εδώ. Πρωτοσέλιδο χθεσινής Αυγής. Ντίλερ φαρμάκων ο Γεωργιάδης. Και μέσα το άρθρο. Φαρά, μη φεύγεις. Άδωνη Τρόικα, ντίλερ πολυεθνική των γενοσίμων τέμπα. Κύριε Μπασκόζο, τι λέτε? Όπως ρωτώ, μισό λεπτό. Επειδή έχουν σημασία τα στοιχεία, ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι εδώ αυτή η κόντρα έχει φτάσει σε ακραία επίπεδα και δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι αντέχει μια τέτοια πόλωση και το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία. Και να πάμε στην ουσία της τροπολογίας. Και εσείς δεν μου λέτε, κύριε Γεωργιάδη, καθαρά για τα στοιχεία που έχετε, με τα οποία κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ, πέραν αυτού που μας παρουσιάσετε τώρα, ότι είναι το γραφείο τύπου της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας? Και εσείς, κύριε Μπασκόζο, θέλω να μου πείτε με τι στοιχεία κατηγορείτε τον κύριο Γεωργιάδη ότι είναι ντίλερ των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών? Θέλω να πω, όποιος έχει στοιχεία, ιδού, ας μας τα παρουσιάσει. Ξέρετε, και από τις δύο πλευρές. Στην πολιτική, το τι είσαι πηγάζει αντικειμενικά από τα αποτελέσματα που έχει η πολιτική σου. Η πολιτική της μνημονιακής κυβέρνησης, την οποία με ευλάβεια και με φανατισμό υπηρετεί ο κύριος Γεωργιάδης, έχει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα επί του συγκεκριμένου έχει... θα ήθελα παρακαλώ. Ναι, τα αποτελέσματα που έχει λοιπόν είναι να πληρώνει περισσότερα λεφτά ο κόσμος για τα φάρμακα, είναι να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στα φάρμακα, να μην υπάρχουν απαραίτητα φάρμακα, οι καρκινοπαθείς να τρέχουν από εδώ και από εκεί να βρουν τα φάρμακά τους, να έχει ανέβει μεσοσταθμικά η συμμετοχή στο 24% των Ελλήνων πολιτών για να πάρουν το φάρμακο.
Και όλα αυτά μας τα παρουσιάζουν σαν μια πολιτική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Κατά την άποψή σας, αυτό δεν θα φέρει. Ποιον ωφελεί, δεν θα ωφελήσει την τσέπη των πολιτών, καθόλου. Το να έχουν φθηνότερα φάρμακα. Η απόδειξη της πολιτικής των τριών τελευταίων ετών είναι σαφής. Καθόλου δεν θα τον ωφελήσει και δεν τον έχει ωφελήσει. Αυτά τα στοιχεία που μας έδειξε τώρα ο κύριος Γεωργιάδης, πώς τα αποκρούεται? Αυτά τα στοιχεία μιλάνε για μειώσεις τιμών συγκεκριμένων φαρμάκων. Έφερε, δικαίωμα είχε ο κύριος Γεωργιάδης, συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχει από πολυεθνικές, γιατί με είπατε ντύλετε πολυεθνικών. Γι' αυτό λόγο επέλεξα και έφερα μια γνωστή κατηγορία, το διαβήτη, που αφορά πάρα πολύ εγώ κόσμο. Θα εγώ απαντήσω... ντύλερ, μείον 33, μείον 39, μείον 40, έτσι. Ναι, ναι. Εγώ θα απαντήσω συγκεκριμένα. Εσείς δύο φορές το λόγο σας, ίσως σας ξέφυγε ότι είμαστε υπερασπιστές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Ναι, δεν τρεπόμαστε. Είμαστε υπερασπιστές της παραγωγικής βάσης της χώρας για παραγωγή φαρμάκων. Είμαστε υπερασπιστές των 25.000 εργαζόμενων που δουλεύουν εκεί. Είμαστε υπερασπιστές της δυνατότητας να συνεχίσει να παράγεται φτηνό, ποιοτικό, γεννόσιμο φάρμακο και να μπορούν να έχουν χαμηλή συμμετοχή ή άρρωστη στην πρόσβαση σε αυτό το φάρμακο. Αυτό απασχολεί την αριστερά και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό θέλουμε να μείνουμε και να συζητάμε. Και αν δεν είχαν επικρατήσει με τις υποφαντίες του κ. Γεωργιάδη, κύριε Μπασκόζο, αυτή η ένταση θα επειδή το έχουν, όπως βεβαίως ήταν αναμενόμενο, έρθει στην κορυφή της επικαιρότητας όλες αυτές οι φράσεις που έχουν ανταλλαγεί τις τελευταίες μέρες και λίγο έχουμε χάσει την ουσία. Η δική σας λύση, ο δικός σας τρόπος, ποιος είναι? Είπε ο κ. Γιατί Βουλής, κακά τα ψέματα. Γενική μείωση 20%. Μισό λεπτό. Είναι αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Όχι, δεν. Ωραία, είναι. Την έκανε ο κ. Γεωργιάδης για μένα την ερώτηση. Είναι η οριζόντια μείωση η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν είναι αυτή η πρόταση. Ποια είναι? Μα την είπε ο κ. Κουρουπλής πριν από μισή ώρα. Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε όμως την αρμόδια τομεάρχη, κύριε Υπουργέ. Καλύτερα να τα ακούσουμε τα δικά του. Αυτό είναι άλλη τάξη του θέματο που ακούω τώρα. Άρα η πρόταση του κ. Κουρουπλή που την είπε στη Βουλή ω κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και που την ανέλυε πριν από 40 λεπτά. Στη λέω του Sky, δεν είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα φάρμακα. Αυτό μου λέτε. Εγώ λοιπόν λέω ότι. Αφήστε το να πει όμως, να δούμε τι λέει. Α, είναι άλλο. Άλλο φτάξουμε για το θέμα αυτό. Ενδιαφέρον. Σχέδιο, δεν θα με διακόψει. Παρακαλώ, κύριε Βασκόζο, σας ακούμε. Γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε ποια είναι η άποψη της άλλης πλευράς. Ποια είναι η πρόταση άλλης πλευράς. Προσέξτε. Η πρόταση δική μας έχει πολλούς παράγοντες. Δεν είναι μόνο η τιμή των φαρμάκων. Το πρώτο θέμα είναι ότι εάν έρθει με τη βούληση του λαού η κυβέρνηση αριστεράς, γιατί για τότε μιλάμε εμείς. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν τα φάρμακα. Και για να υπάρχουν τα φάρμακα, κυρία Χωσιώνη και αγαπητοί τηλεθεατές, θα πρέπει να παράγονται τόσα και τέτοια φάρμακα στη χώρα μας, ώστε να μην μπορούμε να υποστούμε εκβιασμούς που μπορεί να τους υποστούμε ότι δεν θα έχουμε φάρμακα. Μας κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία λίγο πριν τις εκλογές του Ιούνιου και οι αντίπαλοι μας ότι με την πολιτική μας θα καταφέρουμε να μην έχουμε φάρμακα. Και τώρα μας λένε ότι έχουμε πολιτική, αλλά υπερασπιζόμαστε αυτούς που φτιάχνουν τα φάρμακα στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, εσείς αυτό τον κίνδυνο τον έχετε εντοπίσει και αν ναι, τον έχετε μετρήσει? Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα με τη σειρά να πω, γιατί εγώ θέλω να περάσει αυτό έτσι, γιατί είναι κάτι καινούριο που τίθεται δημόσιο διάλογο. Μέχρι προ 40 λεπτών, η επίσημη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως διαφημιζόταν από τον κύριο Κουρουπλή σε όλα τα μέσα, ήταν ότι αυτό που δεν κάνω, γι' αυτό δεν με ψηφίζουν, είναι τροπολογία, είναι ότι δεν κάνω οριζόντια μείωση 20%. Μόλις πριν ένα λεπτό ακούσατε ότι αυτή δεν είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο κ. Κουρουπλής, ως τι μιλάει ως κοινοβουλευτικός υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και λέει αυτή την πρόταση και μου τη λέει και στην Βουλή να τη φέρει νομοθετήσει. Καταγράφεται το σχόλιο, όπως εδώ έχουμε τον κύριο Μπασκόζο που τώρα... μας λέει, φαντάζομαι, ποια είναι η επίσημη θέση του κόμματος και θα ήθελα να ακούσω. Μα είπε ότι δεν είναι αυτή. Πάμε τώρα να καταλάβουμε λίγο ότι εγώ με τον κύριο Μπασκόζο να κάνω καλό στο διάλογο. Εδώ σας έχω φέρει, αυτό είναι κοντά ο φαγκός, πώς φτάσαμε στην τροπολογία. Φέρετε λίγο το φαγκό εδώ κοντά, παιδιά, παρακαλώ πολύ. Τεχνική Επιτροπή για το Φάρμακο. 38. Όταν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, κυρία Κοσιώνη, ήταν για μπάνια, εμείς όλο τον Αύγουστο κάναμε έναν εξαντλητικό διάλογο στο Υπουργείο Υγείας με τη συμμετοχή των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, των πολυεθνικών, των φαρμακείων, όλων των συλλογικών φορέων δηλαδή, και των φαρμακεμπόρων, των εποθηκών δηλαδή φαρμάκων. Έγιναν 4 συναντήσεις, 4 ώρες. Γιατί θέλαμε πράγματι να σταθμίσουμε πριν νομοθετήσουμε, τι πράγμα, ένα να υπάρχουν φάρμακα στην ελληνική αγορά. 2, να μην καταστραφεί η ελληνική παραγωγή. 3, τα φάρμακα να είναι ασφαλή. 4, τα ποσοστά κέρδους του καθενός. Θεωρείτε να λοιπόν ότι τα έχετε διασφαλίσει όλα αυτά? Δείτε σας παρακαλώ πολύ εδώ, γιατί δεν μπορώ να το δείξω όλα αυτά στην κάμερα. Έγκριση νέων προϊόντων, τιμολόγηση of patent, τιμολόγηση of man, τα βλέπετε τα κεφάλαια. Βλέπετε εδώ τα ΒΕ. Λοιπόν, τα δεν είναι εύκολο αυτό τηλεοπτικά να το κάνουμε, αλλά μπορείτε να μας τα περιγράψετε, κύριε Γεωργιάδη. Ότι αυτή η τροπολογία που φέρνουμε μεθαύριο να ψηφίσουμε δεν ήταν προϊόν εμπνεύσεως Γεωργιάδου. Ήταν προϊόν εξαντλητικού διαλόγου
Όπου στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου δεχθήκατε τις απειλές, αν κατάλαβα καλά, που υπονοήσετε πριν από λίγο στη Βουλή, ή πιέσεις από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας. Αν πάρετε τα δελτία τύπου. Σας το λέω γιατί το υπονοήσατε σαφώς στη Βουλή. Δεν υπονοήσω τώρα. Δεν είχαμε εξώφυλλο εφημερίδας που με είχε πρωτοσέλιδο μαύρο στον Άδωνη τώρα. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Μην επεκταθώ τώρα σε αυτό. Δεν χρειάζεται. Έχουμε μυαλό όλοι. Αν πάρετε τα δελτία τύπου των φαρμακοβιομηχανιών τις τελευταίες 3 εβδομάδες και του ΣΦΕ, που είναι των πολυεθνικών, και τη ΠΕΦ, θα καταλάβετε. Εγώ δεν υποκρίνομαι ότι αυτή η τροπολογία που μειώνει 35, 40, 45% τα φάρμακα, ότι δημιουργεί ευτυχία στη βιομηχανία. Προφανώς οι βιομήχανοι είναι πολύ δυσαρεστημένοι που η κυβέρνηση του Σαμαρά μειώνει τις τιμές των φαρμάκων και τις προσομοιάζει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εμένα η κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε όταν πήγα στη Βουλή, κυρία Κοσιόνη, όντας εντελώς βέβαιος ότι αποκλείεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό να πει όχι, εφόσον τα παίρνει από τους βιομηχάνους τα λεφτά, και ξανά αντιμετώπισα τον κύριο Κουρουπλή να μου λέει να κάνω οριζόντια μείωση 20%. Κύριε Μπασκόζα, τι λέτε? Που τώρα μαθαίνω ότι δεν είναι και πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι και περιόριστος τηλεοπτικός χρόνος, να καταλάβουμε. Ναι. Εγώ κατανοώ τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Εντάξει, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι έχει καταφέρει με την πολιτική του να στρέψει εναντίον του όλους τους φορείς της υγείας, από τους εκπροσώπους των γιατρών, των φαρμακοποιών, ακόμα και τους Έλληνες φαρμακοβιομήχανους. Πριν φτάσουμε, αν θέλετε, θα ζητήσω και ένα σχολείο σας συνολικά για την κατάσταση στον χώρο της υγείας, αλλά θέλω να μην ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα. Εσείς έχετε μια διαφορετική προσέγγιση για την πολιτική φαρμάκου στη χώρα. Όμως δεν, είναι του δεν θα μπορέσετε να την επιβάλλετε προφανώς, κύριε Μπασκόζο, προτού γίνεται, αν γίνεται κάποια στιγμή κυβέρνηση. Μέχρι τότε υπάρχει η δυνατότητα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός Υγείας, να μειωθούν οι τιμές σε 6.000 φάρμακα. Όχι, σε 12.000. Σε αυτό πώς θα πείτε όχι, είναι αύριο στη Βουλή. Αυτό για είναι το ΣΥΡΙΖΑ, ερώτημα. Κυρία Κοσιόνη, δεν υπάρχει κανένα σημείο σύμπτωσης με τη μνημονιακή πολιτική που υλοποιεί ο κύριος Γεωργιάδης. Ας μη στεναχωριέται ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι άλλη η πολιτική μας, άλλη η σκέψη μας για το φάρμακο και είπε ότι στεναχωρεί τις φαρμακοβιομηχανίες. Τον πληροφορώ ότι δεν στεναχωρεί τις φαρμακοβιομηχανίες. Τον κόσμο στεναχωρεί που βλέπει να μην μπορεί να πάρει τα φαρμακά του, να πληρώνει μεγαλύτερη συμμετοχή, να μην μπορεί να γράψει τα φαρμακά του στις δομές του ΕΟΠΗ που καταστρέφει ο κύριος Γεωργιάδης. Τον κόσμο στεναχωρεί λοιπόν. Και ο κόσμος το ξέρει που μας βλέπει ότι αυτόν στεναχωρεί. Άρα μην λέει ότι στεναχωρεί τις φαρμακοβιομηχανίες. Αναδιανομή κάνει ο κύριος Γεωργιάδης και δεν είναι δική του πολιτική. Συμφωνώ σε αυτό. Είναι μνημονιακή. Αναδιανομή κάνει. Αλλάζει το μερίδιο της πίτας ανάμεσα στις μεγάλες πολυεθνικές γενοσύμων που ακολουθούν μια επιθετική παγκόσμια πολιτική και σκοπεύει, είτε το καταλαβαίνει είτε όχι, να καταστρέψει την παραγωγική βάση της χώρας. Εμείς αυτό. Άρα εσείς σε αυτό το πλαίσιο λέτε ποτέ να υπερασπιστείτε την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Δεν θα συνενέσουμε ποτέ εμείς σε αυτό το πλαίσιο. Η και οποία, δεν καταλαβαίνω γιατί μας ζητάει. Όμως να λέει ο Υπουργός Υγείας ότι επίσης πλήττεται. Να τα δεξίσω με νούμερα. Όπως και οι άλλες εταιρείες. Επειδή πριν στο ταλείο του κ. Ευαγγελάτου. Δεν έγινε σαφές. Να έρθει εδώ ο φακός να μπορούμε. Κύριε Υπουργέ, είναι δύσκολο αυτό τηλεοπτικά. Δεν πειράζει. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ δεν μιλάω στον αέρα, όπως ακούστηκε. Αυτή είναι η οικονομική εκτίμηση τροπολογίας, όπως έχει κατατεθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οποιοδήποτε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει να πει όχι, έχει δικαίωμα να την ζητήσει. Έχει κατατεθεί πριν από τη βαζαρία. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, κύριε Γεωργιάδη? Πόσο είναι τρεις οι βασικές κατηγορίες φαρμάκων. Τα on patent, αυτά που έχουν ακόμα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, προστασία δηλαδή, που είναι αμυγός των πολυεθνικών. Τα off-patent, που είναι πάλι αμυγός των πολυεθνικών, τα οποία έχασαν την περίοδο προστασίας, και τελευταία κατηγορία είναι τα γενώσιμα. Όπως θα δείτε την οικονομική μελέτη που έχει κατατεθεί, από τις πολυεθνικές, στο σύνολο, δηλαδή από τις δύο κατηγορίες που αφορούν κατά βάση κατά 90% φάρμακα των πολυεθνικών εταιριών, παίρνουμε 340 εκατομμύρια. 340 εκατομμύρια. Ναι. Όταν από τις ελληνικές παίρνουμε περίπου 130 εκατομμύρια. Σαν εκτίμηση ότι θα καταφέρουμε με την εφαρμογή της τροπολογίας. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε τρεις φορές περισσότερα χρήματα με αυτή την τροπολογία από τις πολυεθνικές από ότι από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Πώς τώρα εξασφαλίζουμε να υπάρχει ελληνική παραγωγή? Γιατί αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, είπε ο κύριος Μπασκόζος, και εγώ το δέχομαι σαν ανησυχία. Είναι και δική μας ανησυχία, την έχουμε λάβει υπόψη. Βέβαια, με τον κύριο Μπασκόζο έχω μια διαφωνία. Εγώ γενικά πιστεύω πρέπει να βοηθάμε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Πάνω σε χάρη, θα άκουγα το ΣΥΡΙΖΑ να πει θέλω να βοηθήσουμε την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, μάλιστα. Φαντάζομαι έχει ανάλογη πρόταση για τους Έλληνες εφοπλιστές. Έχει ανάλογη πρόταση για τους Έλληνες εργολάβους. Δεν είναι μόνο οι φαρμακοβιομηχανοί Έλληνες, και αλλού δουλεύουν Έλληνες εργαζόμενοι. Άρα, φαντάζομαι αυτή είναι μια μεγάλη μεταβολή του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των ελληνικών κεφαλαιοκρατών, τους οποίους θέλει να βοηθήσει. Το ακούω, το σέβομαι. Σε αυτό πώς απαντάτε, κύριε Μπασκόζο? Το ακούω ως επιχείρημα. Όχι, μισό λεπτό. Γιατί αυτό έχει μια βαρύτατη αιχμή μέσα. Λέτε ότι κόπτεται ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο για το συγκεκριμένο τομέα οικονομίας. Το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι οι εφοπλιστές μας κλέβουν. Έλληνες είναι και αυτοί. Έχω ακόμα κατηγορία για διαπλοκή του εργολάβου. Έλληνες είναι και αυτοί.
Αλλά τώρα βλέπω ξαφνικά μια πολύ μεγάλη αγάπη μόνο για τους Έλληνες φαρμακοβιομηχάνους. Κύριε Πασκόρ. Το σχέδιό μας λοιπόν είναι, επειδή για μας το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας για τους ασθενείς είναι το πρώτο μας καθήκον. Και αν ο λαός φέρει την κυβέρνηση αριστεράς, από την πρώτη μέρα αυτό πρέπει να λύσουμε εμείς. Να έχουμε επάρκεια φαρμάκων και ποιότητα. Λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι φαρμακοβιομηχανοί Έλληνες επειδή τους αγαπάμε. Μας ενδιαφέρουν επειδή θα κάνουμε μια συμφωνία μαζί τους να μας παρέχουν φάρμακα σε καλή ποιότητα και σε ποσότητα τέτοια πολύ μεγαλύτερη από αυτή που διασφαλίζει ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση, ώστε να μπορούμε να αντισταθούμε στους εκβιασμούς. Τα γενώσιμα που λέει ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση τόσο καιρό ότι θα τα φέρει στο 60%, ας μας πει πού τα έχει φέρει με την πολιτική που ασκείται. Ωραία. Και με την πολιτική της ταογράφησης που ασκεί, για να δούμε ότι όλα όσα λένε είναι έολα. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο που θα ανεβάσουμε τη συμμετοχή των εγχωρίως παραγωμένων γενοσύμων, που θα είναι φθηνότερα, ποιοτικότερα και ελεγμένα. Γιατί όταν έχεις ένα διαλυμένο ΕΟΦ και ένα διαλυμένο ΙΦΕΤ, κυρία Κοσιόνη, δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι μπορείς να ελέγχεις τα γενώσιμα. Θα υπάρξει έκπτωση στην ποιότητα των φαρμάκων μετά από αυτή την τροπολογία? Τα φάρμακα ελέγχονται. Δεν έχουν διαφορά οι έλεγχοι μεταξύ off-pattern, on-pattern και γενοσύμων στην Ελλάδα. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από το πρωί είναι παντελώς ψευδές. Και έχω παρουσιάσει στην ένταξη τύπου όλα τα στοιχεία του ΕΟΦ ότι έχουν ακριβώς τις ίδιες αναλογίες λαθών. Ένα λεπτό, να το εξηγήσουμε λίγο. Έχει σημασία. Πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει από τη μία του κ. Μπασκόζου εδώ ότι κόπτε και την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, μάλιστα, και την ίδια στιγμή μιλάει εναντίον των γενοσύμων. Μόνο που η ελληνική φαρμακοβιομηχανία γενώσιμα φτιάχνει. Άρα, όταν πας και λες στην τηλεόραση ότι δεν είναι ελεγμένα τα γενώσιμα. Υποθέτω, αν το λέω, αν το καταλαβαίνω σωστά, κύριε Μπασκόζα, να το ολοκληρώσω το επιχείρημα. Υπονοούν ότι θα έρθουν φθηνότερα γενώσιμα από το εξωτερικό που δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Αυτό καταλαβαίνω. Πολλά γενώσιμα από το εξωτερικό έχουμε και σήμερα. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχουν τρόποι να σταματήσει την εισαγωγή φαρμάκων που κυκλοφορούν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φάρμακο μη ελεγμένο δεν μπορεί να μπει στην ελληνική αγορά. Είναι παντελώς ψευδές αυτό που λέτε από το πρωί. Και αυτό θα έθετε ζητήματα δημόσιας υγείας τεράστια. Μάλιστα. Να τα λέει οι αντιπολίτες. Ένα τελευταίο, κύριε Κοσιόνη, θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Θέλω να παρακαλέσω τους πολίτες και δει τους αριστερούς να μπουν στο site της Βουλής και να διαβάσουν την τροπολογία. Όλα τα επιχειρήματα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 3-4 μέρες. Τώρα μαθαίνω για πρώτη φορά ότι το βασικό επιχείρημα του κυρίου Κουρουπλή δεν είναι θέση ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο κ. Κουρουπλής μιλάει ως Κουρουπλής. Ενδιαφέρον, και θα ήταν καταστροφική η θέση του κ. Κουρουπλή, θα μέναμε χωρίς φάρμακα. Αλλά αυτό, αφού το καταλαβαίνει ο κ. Μπασκόζος και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα βήμα μπρος. Έρχομαι όμως και λέω ότι αν διαβάσετε την τροπολογία θα καταλάβετε πρώτον ότι ο Υπουργός Υγείας, πάλι για αυτά που λέει ο Κουρουπλής, δεν μπορεί να αυξάνει τις τιμές, μπορεί μόνο να τις μειώνει. Δια του νόμου. Μάλιστα. Δεύτερον, γι' αυτό που είπε ο κ. Μπασκόζος, ότι μέσα στην τροπολογία δεν έχουμε μόνο τιμολογιακή πονική διαγνώσμα. Έχουμε και μία σειρά άλλων μέτρων. Όπως η απαλλαγή από το rebate του φαρμακοποιού, όπως η αλλαγή του ποσοστού κέρδους αν πουλάς γενώσιμα, όπως τα κίνητα στους γιατρούς για να γράφουν γενώσιμα. Άρα η ανησυχία του κ. Μπασκόζου για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που είναι και δικιά μας ανησυχία, είναι μέσα σε αυτήν την τροπολογία. Λοιπόν, αύριο έχω και μια συνέντευξη τύπου από τον κύριο Τσίπρα για το θέμα. Βεβαίως. Φαντάζομαι θα είστε εκεί. Περιμένουμε. Αν έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον. Μια κουβέντα, σας παρακαλώ. Και να κλείσουμε, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριο Γεωργιάδης δεν νοιάζεται πραγματικά για την ηθική του ΣΥΡΙΖΑ και για να κάνει το σωστό ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν νοιάζεται, όχι. Αυτό που τον νοιάζει είναι να μην συζητήσουμε για την καταστροφή στο ΝΕΟΠΗ και για την απεργία που κάνουν οι γιατροί και για την καταστροφή στα νοσοκομεία. Αυτό τον ενδιαφέρει, αλλά ο ελληνικός λαός τη γνωρίζει την κατάσταση και θα την τιμωρήσει αυτή την κυβέρνηση για την καταστροφή. Για τα φάρμακα μιλάμε εδώ. Για όλα θα μιλάμε, κύριε Γεωργιάδη. Εμείς, η κυβέρνηση Σαμαρά μεθαύριο, μαζί με το ΠΑΣΟΚ που θα ψηφίσουμε και όσοι άλλοι πιστεύω και κάποιοι ανεξάρτητα ψηφίσουν. Ψηφίζουμε για να μειώσουμε πολύ τις τιμές των φαρμάκων, παίρνουμε κατά τα 2/3 τη μείωση από τις πολυεθνικές και έχουμε και μέτρα μέσα για να προστατεύσουμε την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Να βάλουμε εδώ μια ιστορία. Εσείς αφήσετε όχι. Για να υλοποιήσετε τις μνημονιακές πολιτικές που εμείς είμαστε ριζικά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπασκόζο, κύριε Γεωργιάδη.